Εχθές το πρωί, 11 η ώρα, κόπηκε το ρεύμα στο σπίτι. Νόμιζα ότι είχαμε διακοπή ρεύματος ή κάποια ασφάλεια ή οτιδήποτε. Τα τσέκαρα όλα, δεν ήταν κάτι. Βγήκα και στον κοινό χρηστό χώρο, είδα ότι υπάρχει όντως ρεύμα στην πολυκατοικία και ότι μόνο το δικό μου διαμέρισμα δεν είχε ρεύμα. Κατέβηκα στο ρολόι και είδα ένα χαρτάκι απάνω που έλεγε διακοπή ρεύματος ή δε. Πήρα στο ΔΕΔΙΑ τηλέφωνο να δω τι συμβαίνει, να δηλώσω και βλάβη, να δω τι και πώς. Δήλωσε ότι υπάρχει και άρρωστος άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Ήρθε το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ, μόλις το είδανε, μου είπαν δεν μπορώ να κάνω κάτι, το ρεύμα έχει κοπεί επειδή έληξε το ηλεκτρολογικό σχέδιο. Ζήτησα να μου συνδέσουν το ρεύμα λόγω άρρωστου ανθρώπου μέσα στο σπίτι και μου είπανε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να καταθέσετε το ηλεκτρολογικό σχέδιο για να γίνει η σύνδεση. Το καταθέσατε? Το κατέθεσα με χίλια ζόρια μέχρι να βρω άνθρωπο να μου βγάλει ηλεκτρολογικό σχέδιο Παρασκευή μεσημέρι. Το σχέδιο κατατέθηκε το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Μίλησα με τον ΔΕΔΙΕ πάλι και δήλωσα και τον αριθμό της αίτησης ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να στείλουν επειγόντως συνεργείο να συνδέσουν το ρεύμα, να μην μείνω μέχρι Δευτέρα χωρίς ρεύμα. Η απάντηση που πήρατε? Το καταχωρήσαμε. Και ποια η συνέχεια? Ρεύμα ήρθε σπίτι? Δεν ήρθε ποτέ το ρεύμα στο σπίτι. Δεν ήρθε συνεργείο να συνδέσει το ρεύμα. Είμαι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα. Εχθές τη βγάλαμε μέσα στο σπίτι με κεριά και με λάμπες και με φακούς. Το 50. Και θα μείνω προφανώς έτσι μέχρι τη Δευτέρα. Χρωστούσατε στη ΔΕΗ ή στον ΔΕΔΙΕ ή τι απάντηση? Είναι όλα πληρωμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Το θεωρώ απαράδεκτο το 2023 να κόβουν απροειδοποίητα το ρεύμα σε ένα σπίτι για ένα χαρτί. Είχατε επικοινωνία με το ΔΕΔΙΕ μετά την κατάθεση του χαρτιού? Μάλιστα. Η απάντηση? Το καταχωρήσαμε. Όταν τους είπα για το απαράδεκτο της κατάστασης να γίνει διακοπή του ρεύματος χωρίς προειδοποίηση, η απάντησή τους ήτανε έχει σταλεί επιστολή σε φάκελο πριν 6 μήνες. Mm. Πάλι απαράδεκτο. Πριν 6 μήνες στέλνεις ένα φάκελο με ένα χαρτί που μπορεί αυτός ο φάκελος με αυτό το χαρτί να έχει χαθεί στη διαδρομή, να το πήρε κάποιος κατά λάθος. Σημειωτέων ότι εγώ δεν έλαβα τέτοιο φάκελο στα χέρια μου, έτσι. Γιατί αν είχα λάβει τέτοιο φάκελο θα είχα κάνει όλες τις διαδικασίες. Αλλά και να είχα λάβει τέτοιο φάκελο, πριν 6 μήνες μπορεί να είχε συμβεί το οτιδήποτε. Χτύπα ξύλο, μπορεί να βρισκόμουν στο νοσοκομείο και να μην μπορούσα να είχα πάει να καταθέσω το χαρτί. Πριν μπούνε να κόψουν το ρεύμα, δεν οφείλανε να ενημερώσουν. Αν υπήρχε άνθρωπος άρρωστος με οξυγόνο μέσα στο σπίτι, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη? Ποιος? Απλά μπαίνουν, κόβουν το ρεύμα χωρίς προειδοποίηση και μετά τίποτα. Το καταχωρήσαμε. Το έτοιμά σας. Απαράδεκτο για το 2023. Κόβεις το ρεύμα. Ξέρεις ποιος μένει εκεί? Ξέρεις αν ο άλλος είναι με οξυγόνο ή οτιδήποτε? Χτύπα ένα κουδούνι. Πάρε ένα τηλέφωνο. Έστω. Καλημέρα σας, ήρθαμε να σας κόψουμε το ρεύμα. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε, κάποια διαδικασία, να προφυλαχτείτε από κάτι? Κάτι. Την ευθύνη, ποιος θα τη λάμβανε εάν υπήρχε άνθρωπος με οξυγόνο μέσα?